Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους τηλεθεατές μας. Καλημέρα, κυρία Ματσούκα. Σε τι ποσοστό είναι αυτή η έλλειψη, πόσο σημαντική είναι? Εγώ θα μιλήσω καταρχήν στην εποχή που μπήκε ο κορονοϊός στη ζωή μας και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτόν για λίγο καιρό. Θα βάλω μια άλλη πτυχή που είναι η επίδραση στην επάρκεια αίματος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που βασανίζει όλες τις χώρες και της Ευρώπης και της Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι έχουν χτυπήσει καμπανάκια για την επάρκεια αίματος, διότι ο κόσμος φοβάται να πάει να δώσει αίμα. Φοβάται να πάει στα νοσοκομεία, ευλόγως. Φοβάται όμως να πάει και στις συγκεντρώσεις των συλλόγων αιμοδοτών, γιατί ακριβώς είναι συναθρήσεις κόσμου. Ναι. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να πούμε σε όλο τον κόσμο, και ευχαριστώ που μας δίνετε βήμα, ναι, είναι καταρχήν ότι οι συνθήκες με τις οποίες γίνονται οι αιμοληψίες σε χώρους συλλόγων και προσπαθούμε να τις βγάλουμε έξω από το νοσοκομείο ευλόγως, έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο και υπάρχει έκκληση προς τους Δήμους να δοθούν χώροι όπου μπορεί να αιμοδοτεί κόσμος με ασφάλεια, ότι τηρούνται όλες οι συνθήκες αντισηψίας, προσοχής, μάσκες και γάντια από το προσωπικό, ώστε να μην φέρνουμε σε κίνδυνο τους εθελοντές. Και επίσης να πω ότι και η μετάγγιση αίματος είναι ασφαλής, γιατί δεν έχουμε μέχρι στιγμής καμία ένδειξη για τους αναπνευστικούς ιούς ότι μεταδίδονται με την μετάγγιση αίματος. Είναι σίγουρα, υπάρχει σίγουρα μια... Έχουμε μειωθεί τα αποθέματά μας. Είναι καλό που τα διευκρινίζετε αυτά, γιατί υπάρχει αυτή η ανησυχία και η δυσπιστία, να το πω έτσι, φοβούνται λόγω είναι του λογικό, κορονοϊού. Είναι μια καινούργια απειλή. Βέβαια, έχουμε ένα ιστορικό από άλλους αναπνευστικούς κορονοϊούς και έχουμε από εκεί κάνουμε κάποιες συγκρίσεις και βέβαια τρέχουν μελέτες παντού στον κόσμο και κυρίως στην Κυρία Ματσούκα, σχέση... αυτός που θα έρθει να δώσει αίμα, υπάρχει τρόπος να ή ξέρει αν θα εξεταστεί και για τον κορονοϊό? Δεν εξετάζουμε για τον κορονοϊό και όπως είδατε τα τεστ που γίνονται σε συγκεκριμένες, συστήνεται να γίνονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις σε συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν συμπτώματα και μάλιστα ούτε καν ήπια τα πιο σοβαρά συμπτώματα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία οδηγία για έλεγχο των αιμοδοτών. Οι εθελοντές αιμοδότες βεβαίως είναι μια ομάδα πολύ ευαισθητοποιημένων συμπολιτών μας, οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά να αυτοαποκλείονται και να αυτοπεριορίζονται, να κρατούν τον εαυτό τους σε καλή υγεία για να μπορέσουν να αιμοδοτήσουν. Σας ευχαριστούμε, κυρία Ματσούκα. Αυτό είναι ένα μήνυμα που το περνάνε και όλες οι ομάδες εθελοντών αιμοδοτών. Να τελειώσω με ένα σύνθημα. Βέβαια. Να σας τελειώσω με ένα σύνθημα που δώσαν οι ίδιοι εθελοντές αιμοδότες. Ο κορονοϊός κάνει τη δουλειά του και εμείς τη δική μας. Δίνουμε αίμα. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν. Να υποδεχθούμε το